Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Real FM 97,8, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μάρκος, ένα ακόμη Σαββατοκύριακο στον αέρα, 4 με 5. Μετά από αυτό το υπέροχο κορίτσι, τη Μαρία Αναστασοπούλου, που μας δίνει πάσα πια και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, όχι μόνο, καλά εγώ περισσότερο από όλους γιατί παίρνω lead in, όπως λέμε Μαρία μου και στην τηλεοπτική γλώσσα, το ίδιο ισχύει και για τη ραδιοφωνική. Εγώ πολύ περισσότερο από όλους γιατί σε έχω πριν από μένα, αλλά και όλη η οικογένεια του αληθινού ραδιοφώνου γιατί γενικότερα σε έχουμε. Πάντα ήθελα να είμαι πιο κοντά σε αυτό το κορίτσι γιατί το βλέπα, έβλεπα την πρόοδό του και εντυπωσιαζόμουν. Έλεγα κοίταξε να δεις άλματα που κάνει η Μαρία με τη σκληρή δουλειά και είναι και ένα παράδειγμα προς μίμηση του πώς δηλαδή η σκληρή δουλειά μπορεί να σε ανταμείψει μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα διαρκούς προσπάθειας βέβαια, έτσι, αδιάλειπτης προσπάθειας, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Το να προσπαθείς για κάτι δεν φτάνει, πρέπει να προσπαθείς και να αντέχεις, και τις ατυχίες και τις αποτυχίες στο μεσοδιάστημα, να ανασυντάσσεσαι και μετά να καταφέρνεις αυτό που καταφέρνεις. Το καλό αποτέλεσμα, Κατερίνα Φραγκάκη. Εσύ που πηγαίνεις και στα κανάλια, πώς τη βλέπεις τη Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία είναι πια στην οικογένεια του Real FM 97,8. Τη δικιά μας πια Μαρία λοιπόν. Και μαζί με τον Δημήτρη στο Καλημέρα Ελλάδα βέβαια. Αυτά είναι, με τον Δημήτρη το Χριστουλιά. Άρα την ξέρω πάρα πολύ καλά τη Μαρία. Έχω ακούσει τα καλύτερα από τον Δημήτρη πραγματικά και είναι όπως το περιέγραψες, ότι είναι μια κοπέλα τόσο νέα που έχει δουλέψει πάρα πολύ. Και εγώ ως γυναίκα είμαι ακόμα πιο περήφανη για εκείνη. Αχ, θα πούμε για τις γυναίκες μετά, δεν κάνουμε τυχαία την. Θα πούμε, ναι. Και, τι... ναι. Και έχουμε πολλά κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν ήρθε τυχαία η Κατερίνα εδώ κοντά μου. Υπάρχουν οι γυναίκες που προοδεύουν, που εξελίσσονται, που πραγματικά εκτινάσεται στα ύψη η αξία τους. Και υπάρχουν και κάποιοι που δεν εκτιμούν τίποτα από όλα αυτά. Και οδηγούμαστε σε τραγικά αποτελέσματα, σε τραγικές εξελίξεις. Θα τα πούμε σε λίγο όμως, Κατερίνα μου, όλα αυτά. Ναι, Δημήτρη μου. Δυστυχώς η ζωή έχει πολλά θετικά και πολλές ανατροπές κακές. Και αυτές οι ανατροπές είναι και μη προβλέψιμες, θα έλεγα. Είναι εντελώς απρόβλεπτες. Ακριβώς. Σοκ είναι πραγματικά αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Να ξεκινήσουμε λίγο πιο ευχάριστα. Καλό μήνα, βρε. Καλό μήνα. Καλό μήνα, βρε. Καλό μήνα. Καλό μήνα, βρε. Δεν είπαμε καλό μήνα. Καλό μήνα Μαρία μου, Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο, η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, η Κατερίνα Φραγκάκη είναι εδώ κοντά μου μέχρι το τέλος της εκπομπής. Καλό μήνα σε όλες και όλους και ο μήνας μπαίνει δυνατά με ένα διαγωνισμό καλοκαιρινό, Κατερίνα μου. Ακόμα καλύτερα, να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλια τους σήμερα. Γιατί, έχεις κάποιο γνωστό? Είναι ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης, ο φίλος μας. Χθες δεν τα έκανε στο στούντιο. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του όμως. Α, και τα έκανε Παρασκευή στους... προεόρτια, ναι. Τον Γιώργο τον αγαπώ πολύ. Και αγαπάμε όλους τους ζυγούς. Καταλαβαίνεις. Ναι. Γι' αυτό λέω. Δεν είμαι κι εγώ ζυγός, γι' αυτό. Αλήθεια. Πότε έχεις γενέθλια εσύ? 16 Οκτώβρη. Παιδιά, θα φάμε και θα πιούμε 16 Οκτώβρη. Θα ανεβάσω φωτογραφίες, θα μας δείτε. Λοιπόν, να δώσουμε μία άνδρο, να ξεκινήσουμε σήμερα και να κληρώσουμε αύριο μία άνδρο. Έχεις πάει στην άνδρο? Έχω πάει και μου αρέσει πάρα πολύ άνδρος. Πήγα το προηγούμενο Σάββατο αυθημερών συγκλονιστικά. Μπροστά από το ξενοδοχείο Περάκης βρίσκεται μία από τις καλύτερες παραλίες του νησιού. Στο ξενοδοχείο Περάκης θα σας στείλω λοιπόν. Με ακτοπλοϊκά ειστήρια από την Fast Ferry, στα πλοία της οποίας Εκατερίνη Πίθε, ο λόγος πει και Fast Ferry Άνδρος, αναχωρούν καθημερινά από το λιμάνι της Ραφίνας για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Νάξο. Fastferries.gr και θα μείνετε στο ξενοδοχείο Περάκης που η θέα του είναι πραγματικά συγκλονιστική. Μιλάμε για απίστευτη θέα και θα κάνετε και μπάνιο. Μη μασάτε, τον Οκτώβριο είναι πολύ ωραία η θάλασσα. Το ένα δώρο είναι αυτό. Στα τυρκουάζ νερά από το δωμάτιό σας θα βλέπετε το απέραντο γαλάζιο. Μόνο αυτό σε ξεκουράζει και μπάνιο να μην κάνεις. Το άλλο δώρο, Κατερίνα Κατερινάκη, είναι δύο χρηστικότατες δωρεπιταγές που θα πάρει ένας νικητής ή μια νικήτρια. Πρόσεξε με, ο νικητής θα πάρει δωρεπιταγή των 50 ευρώ, ο δεύτερος νικητής ή νικήτρια. Των 50 ευρώ από Τάρτο Ζαχαροπλαστεία Υπηρώτικο που μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις από εκεί. Πολύ ωραία. Ψωμί, ψωμάκι, γλυκά, αλμύρα, κεκάκια, τσουρεκάκια, κουλουράκια, μπισκοτάκια, τα πάντα. Ό,τι θέλεις, κρουασάν για τα παιδιά, κολατσιά, τυρόπιτες, λουκανικόπιτες, ό,τι θέλετε. 50 ευρώ και φαγητό φρέσκο μαγειρεμένο έχουν βάλει. Μερίδες κανονικές. Πολύ ωραία. Μαγειρεύουν βέβαια στους φούρνους, μαγειρεύουν κανονικά. Και ο ίδιος νικητής θα πάρει και μια δωρεπιταγή 50 ευρώ από το κατάστημα με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που λέγεται Καφκιάς στη Νέα Σμύρνη. Καφκιάς με γιώτα. Καφκιάς. Το site είναι kendrolampas.gr. Και γιατί δίνω 50 ευρώ δωρεπιταγή εκεί? Για να αλλάξουμε όλες τις λάμπες σε LED και να κάνουμε τους λογαριασμούς μας πιο μικρούς. Να κάνουμε οικονομία. Να κάνουμε οικονομία. Μπράβο. Κέντρο, έχει κάνει τις λάμπες LED.
Τις περισσότερες, ναι. Όλες πρέπει. Όλες, θα τις κάνω όλες. Θα καις λιγότερο. Βέβαια. Κέντρολάμπας.gr, real κενό δώρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19600 για τα super 2 δώρα που κληρώνουμε αύριο στις 5 το απόγευμα. Έλεγα προηγουμένως με την αγαπημένη μου Κατερίνα Φραγκάκη ότι έχουμε, και αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο, πάρα πολλά ξεσπάσματα και θανατηφόρα, με το πλέον τραγικό αποτέλεσμα, πάρα πολλά ξεσπάσματα και κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας με τραγικά αποτελέσματα, με θανάτους δηλαδή. Και βέβαια, εντάξει, είναι πρώτη του μήνα, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά είμαστε και συγκλονισμένοι την ίδια στιγμή, η Κατερίνα μου. Δηλαδή, όταν αυτό συμβαίνει, είδαμε την περίπτωση στην Καβάλα που σκότωσε τη γυναίκα, η οποία είχε πει ότι θα φύγει στη Γερμανία. Και το μωράκι. Και το μωράκι, και μετά αυτοκτόνησε. Και μάλιστα από ό,τι διάβασα. Είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας, βέβαια, να πούμε αυτή. Υπήρχε διαφορά και πέραν αυτού είχαν συζητήσει την υπόθεση, την οικογενειακή που είχαν για τη διατροφή, από ό,τι κατάλαβα, και για την επικοινωνία. Είχε κερδίσει, λέει, η γυναίκα. Ναι, πριν από 2 μέρες. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ άμεσο. Έχασε την επιμέλεια. Έχασε την επιμέλεια, νομίζω. Προφανώς θα έχασε την επιμέλεια. Ναι, εντάξει, αυτό. Τώρα είναι μικρό και το παιδί. Ήταν λογικό να εκδοθεί μια τέτοια απόφαση. Ναι. Αλλά τελικά φάνηκε πόσο είναι σημαντικό οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις να κοιτάνε πάρα πολύ καλά τα θέματα. Για και όταν μια γυναίκα καταγγέλει περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, πρέπει να το βλέπουν ξανά και ξανά το θέμα. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να είχε σωθεί, και να το πούμε αυτό, αν είχαν ληφθεί, ας πούμε, ασφαλιστικά μέτρα να μην την προσεγγίζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή θα μπορούσαν κάποιες γυναίκες να αποφύγουν αυτό τον κίνδυνο, όταν βλέπουν ότι έχουν έναν πρώην σύζυγο κακοποιητικό, και έγκυται κίνδυνος και για την σωματική ακεραιότητα της ιδίας αλλά και του τέκνου, όπως αυτή θα την περίπτωση. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Το θέμα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι θέμα ζωής και θανάτου, θα έλεγα. Ακριβώς. Αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακούω τώρα όλο το χωριό ήξερε, λέει. Όλο το χωριό ήξερε. Κάποιος θα έπρεπε να μπει μπροστά. Όσο, βέβαια, μετά κινδυνεύει και η ζωή του με τέτοιους ανθρώπους, όπως ήταν ο δολοφόνος τελικά. Κάποιος θα έπρεπε να πει επίμονα στις αρχές που λες και εσύ: παιδιά, εδώ θα έχουμε κακό. Θα γίνει κακό. Προφανώς θα υπήρχαν καυγάδες, θα υπήρχαν περιστατικά. Συνέχεια. Και αν το ξέραν αυτό, θα έπρεπε να το καταγγείλουν. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατερίνα Φραγκάκη θα μας δώσει, παιδιά, κάποιες πολύ χρήσιμες συμβουλές εδώ μέχρι το τέλος εκπομπής, η Κατερίνα. Όμως θα ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, γιατί ο κόσμος έχει συνηθίσει αυτή την ώρα και μου το ζητάει και στον δρόμο που με βλέπει και μου λέει: Δημήτρη, ακούμε στο Real FM 97,8 και θέλουμε να ακούμε, λέει, μου λέει ο κόσμος, και το Μαρίνο Αμπελιώτη που μας δίνει συμβουλές χρήσιμες για την καθημερινότητα και για τα οικονομικά, φορολογικά, παύλα οικονομικά ζητήματα. Είναι ο Μαρίνος, λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μήνα κιόλας. Καλησπέρα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλησπέρα, καλό μήνα. Είσαστε δύο από τα πρόσωπα που μονοπολείτε το ενδιαφέρον στα κανάλια. Τι θα γίνετε, παιδιά, πάλι καλά που είσαστε φίλοι μου και βρίσκετε λίγο χρόνο να περάσετε και από το ταπεινό ραδιοφωνάκι, θα έλεγα εγώ. Πρώτα σε σένα και μετά σε όλα τα άλλα τα κανάλια. Τα ακούς, Μαρίνο, τα ακούς. Είσαι ο φίλος μας. Πρώτα απ' όλα εσύ. Δεν μου την έχει πει αυτή η κουβέντα ο Μπελιώτης ποτέ, μου την έχει πει, για να ακούσω. Προσωπικά γνωρίζετε και ο ίδιος και την εκτίμηση και το πώς και οι πρώτες. Τα πρώτα μου βήματα που είχαν γίνει και στο Real FM μαζί σας, εννοείται που με βοηθήσατε και όλος, και ο Real και εσύ προσωπικά. Και τώρα σε έχει κλέψει ο Χασαπόπουλος. Ναι, ναι. Βγαίνει στο Μέγα. Ο Μαρίνος είναι αξιόλογο παιδί, αξιόλογη οικογένεια. Χαίρομαι πάρα πολύ να έχω τέτοιους φίλους και συνεργάτες πραγματικά. Και ταπεινός, πολύ ταπεινός. Πολύ καλό παιδί. Του έχω πει να μου μιλάει στον Νικό, μου μιλάει συνέχεια στον πολιτικό, τον άκουσε. Τα κουτσοκοταφέρνω τώρα. Αποκαλύπτοντας. Αποκαλύπτει τη διαφορά ηλικία. Ναι, ναι, ναι. Σιγά μην μιλάω στον παππού, στον Νικό. Ξέρεις, μόνο στα ελληνικά έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τι? Με τον πληθυντικό. Ναι. Ο οποίος, ξέρεις, απομακρύνει και λίγο τους ανθρώπους, τις άλλες γλώσσες. Δεν υπάρχει αυτό. Μαρίνο, πόσες φορές σου έχω πει να μιλάς στον Νικό? Νομίζω άπειρες φορές το έχω καταφέρει τώρα. Εντάξει, ούτως ή άλλως μικρή διαφορά έχουμε. 30, εγώ 40, εσύ σιγά. Ωραίος φίλος. πάμε να δούμε. Εκτόσεις έχουμε αυτή την περίοδο, φαίνεται. Black Friday στην ηλικία. Λοιπόν, Μαρίνο μου, τι έχουμε γενικότερα? Βλέπω πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Η ακρίβεια είναι το μείζον ζήτημα, θα πρέπει να σου πω. Είδαμε και τον πληθωρισμό που αυξήθηκε, πήγε στο 1,12 και όλο το μήνα Σεπτέμβριο. 12,1. Μακάρι να ήταν 1,12. Ναι. Θα ήμασταν ευτυχισμένοι άνθρωποι. 12,1. Το 11% τον Αύγουστο, αν θυμάμαι. Ναι, αυξήθηκε. Και κυρίως επειδή αυξήθηκε η ενέργεια και τα τρόφιμα, λέει. Ακριβώς, τρόφιμα, ποτά και τα λοιπά, αλκοόλ. Τρόφιμα και ποτά, αλκοόλ. Αλλά η ενέργεια πάνω απ' όλα αυξήθηκε. Και πόσο, δηλαδή, συγγνώμη τώρα,
όσο πάμε προς το χειμώνα, πού μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός, πού μπορεί να εκτιναχθεί? Πρέπει να πάρεις την εφημερίδα, τη Real News. Αύριο έχει γράψει κάτι ο Δημήτρης ο Χριστούγεννης. Αλήθεια, τι έχει γράψει, θα μας πεις λίγο? Δεν μπορώ να το πω. Θα σήμερα. Μπορώ, θα μπορώ να πω τις πρώτες. Αποκάλυψε έστω κάτι. Δώσε μας ένα. Δεν μπορώ, πρέπει να διαβάσετε την εφημερίδα. Έχει αρθρογραφήσει ο Δημήτρης Χριστούγεννης? Πάντα. Και έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο άρθρο που αφορά αυτό. Και έχει τον τίτλο του άρθρου, παιδί. Δεν μπορώ να τα πω αυτά, θα μου φωνάξει. Άσε τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Ωραία, θα έχουμε καυγάδες. Πάντως για την ακρίβεια και πόσο θα αυξηθούν όλες οι τιμές. Ναι, γιατί τώρα φεύγει και στο πετρέλαιο κίνηση στο 15 λεπτό, σωστά? Σωστά, φεύγει το 15 λεπτό. Πάει βενζίνη νομίζω στο 1,97 από 1,82 που ήταν. Θα πάει περίπου 97, θα πιάσει και τα 2 και θα τα ξεπεράσει και τα 2 ευρώ ενδεχομένως, Μαρίνο. Τώρα, οπότε αυτό θα μετακυλιστεί και στα τρόφιμα μετά, στην αλυσίδα των τροφίμων. Εγώ θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, όταν είχα πάρει ένα αυτοκίνητο με πετρέλαιο πριν περίπου 7 χρόνια. Το πετρέλαιο ήταν στο 0,87 και τώρα θα πάει στο 1,97. Α, ναι, και εγώ το θυμάμαι αυτό. Τώρα τι θυμάσαι κι εσύ? Λοιπόν, από σήμερα που μιλάμε, τώρα που το ανακοινώνουμε, Μαρίνο, η τιμή του πετρελαίου κίνησης μπαίνει σε νέα φάση, χωρίς την επιδότηση των 15 λεπτών στην Αντλία, σωστά? Σωστά, και θα πάει στο 1,97. Καλά, αναμένεται να σκαρφαλώσει το 1,97, μπορεί να πάει και 98 και 99 και 2. Ναι, εξαρτάται και από τις διεθνείς τιμές, δεν είναι δηλαδή? Εξαρτάται ακριβώς, ναι, και από τις διεθνείς τιμές. Ναι, δεν είναι, δηλαδή είναι Νταν καρφώθηκε στο 1,97, κατάλαβες μάλλον. Με μια μικρή απόκληση εκεί πέρα θα παίξει ουσιαστικά το νόμο. Ναι, μακάρι να μείνει και εκεί και να μην ξαναδούμε τιμές 2,30, 2,40 γενικότερα, έτσι. Ναι, που τα είχαμε δει και αυτό. Λοιπόν, οπότε το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια, και εκεί πρέπει να στραφεί όλη η προσοχή. Θύμισε μας λίγο, βλέπω εδώ έρχονται εκπτωτικά κουπόνια σε 200.000 νοικοκυριά για αγορά νέων ηλεκτρικών συσκευών. Θύμισε μου όμως πριν από αυτό, ναι. Μισό λεπτό, Μαρίνο μου, θύμισέ μου πριν από αυτό, πότε πρόκειται να δοθούν οι περίφημες επιταγές ακρίβειας και τα επιδόματα θέρμανσης και όλα αυτά που θα ανακουφίσουν λίγο την τσέπη μας? Αυτό ουσιαστικά το πακέτο στήριξη πρόκειται να δοθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει περί πλατφόρμα τον Δεκέμβριο, αλλά οι περισσότεροι οι οποίοι θα κάνουν τις αγορές του πετρελαίου θα ξεκινήσουν από το 15 Οκτωβρίου και μετά, που θα υπάρχει και η έκπτωση των 25 λεπτών από το 15 Οκτωβρίου και μετά. Στην Αντλία που είναι αυτή, νομίζω, έτσι, στην Αντλία. Ακριβώς, για το πετρέλαιο, ακριβώς, που ουσιαστικά θα τρέξουν. Και είναι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια αυτή, Μαρίνο, σωστά? Χωρίς, είναι οριζόντια, για όλους. Δηλαδή και εγώ να πάρω πετρέλαιο που έχω πάνω από το μέσο εισόδημα, λέω, έτσι, έχω την έκπτωση στην Αντλία, είναι οριζόντια. Είναι οριζόντια ακριβώς. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουν λίγο, ούτως ή άλλως τώρα έχουμε και καλό καιρό, από 15 Οκτωβρίου και μετά να πάει ο κόσμος να αγοράσει πετρέλαιο. Και μετά θα ανοίξει η πλατφόρμα αρχές Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να κάνουν τις αιτήσεις τους και μέχρι τα μέσα με τέλη του εκεί προς τα Χριστούγεννα συνήθως να πάρουν το αντίστοιχο επίδομα. Βέβαια, πολύ μεγάλη προσοχή. Για ποιο λόγο? Ναι, ναι. Γιατί σαφώς έχουν αυξηθεί δικαιούχοι λόγω και της αύξησης των εισοδηματικών κριτηρίων που για άγαμος πήγε. Στα 14 χιλιάρικα, στα 24 πήγε για έγαμους, το 3.000 για κάθε τέκνο είναι το ίδιο. Απλά έχουν βάλει και ως κριτήριο την ακίνητη περιουσία, που η ακίνητη περιουσία έχει δοθεί για 180.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι λόγω της, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πάνω σε αυτό, λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών που αυξήθηκε από 1/1/22, θα δούμε να αυξήνονται πάρα πολύ η ακίνητη περιουσία του δικαιούχου. Και μπορεί να τον πετάξει έξω, αυτό εννοείς? Ότι χάρη της αύξησης αντικειμενικής αξίας υπάρχει περίπτωση να τον πετάξει έξω και να μην είναι δικαιούχος του επιδόματος. Ενώ πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια μας, λες, Μαρίνο, να τον πετάξει έξω με το κριτήριο ότι έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, η οποία μεγάλη ακίνητη περιουσία δεν είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσινή, οπότε και εδικαιούτο το επίδομα θέρμανσης, αλλά είναι μεγαλύτερη εξαιτίας της αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Αυτό δεν μπορεί κάπως να πω σε εισαγωγικά ισοφαριστεί, δηλαδή να μην το χάσει εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, να μην χάσει το επίδομα? Δεν γίνεται κάπως? Δεν γίνεται αυτό. Προς το παρόν, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή τα μέτρα είναι αυτά, δεν έχουν αλλάξει. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να δει αυτή την λεπτομέρεια και να κάνει αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και των κριτηρίων της ακίνητης περιουσίας, διότι θα μείνουν πάρα πολλοί δικαιούχοι εκτός, οι οποίοι
αναμένουν αυτό το επίδομα και θεωρούν ότι ήδη θα το πάρουν. Γιατί τα άρα λες κάτι πολύ απλό. Πάρει. Να αυξήσει τόσο τα κριτήρια όσο αυξήθηκε η αντικειμενική αξία. Σωστά. Αυτό τόσο πρέπει να γίνει. Τόσο απλό. Αυτό είναι και το δίκαιο. Αυτό λέει και η Κατερίνα που εντάξει, όλοι νοήμονες άνθρωποι, αυτό θα πούμε όλοι νοήμονες άνθρωποι. Είναι κοινή λογική αυτό νομίζω. Ναι, μην χάσει κάποιο τώρα το επίδομα. Δηλαδή κάποιο ο οποίο το πήρε πέρσι και φέτος θεωρείται θα το πάρει λόγω του ότι στους περισσότερους ας πούμε μειώθηκε ο μισθός. Ναι. Οπότε θα λέει μείωση το μισθό, οπότε σίγουρα θα το πάρω φέτος. Αλλά δεν γνωρίζει ότι μπορεί να αυξήθηκε η αντικειμενική αξία των ακινήτων και να χάσει έτσι το μα και το σύστημα θα τα βγάλει όλα αυτά αυτόματα, οπότε ενδέχεται και να σε πετάξει έξω. Για πες μου την επίδοση. Όπως και πολλά επιδόματα, όπως και το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο έμειναν πάρα πολύ εκτός. Είχε τύχει και. Επειδή μας γενικά στην εταιρεία μας στέλνουν και διάφοροι mail που μπορεί να ανακτισμένοι, μπορεί να κάνουν διάφορα παράπονα προβλήματα. Ναι, και τι είχε τύχει. Μπορεί να πούνε ότι μετράει ο λόγος σας π.χ. οπότε πείτε κάτι να αλλάξουν εκείνο, να αλλάξουν το άλλο. Και είχε τύχει και είχε πει ότι για ένα λεπτό, επειδή αύξησε η αντικειμενική αξία, επειδή υπήρχε κριτήριο της ακίνητης περιουσίας και στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, για ένα λεπτό έχασε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Επειδή ήταν 120.000 το κριτήριο και είχε πάει περίπου 121.000 λόγω της αύξησης. Ενώ πριν ήταν. Είχε πάει 121.000 η αντικειμενική αξία του ακινήτου, λες. Ναι, και μπορεί να πήγε 100.000. Μιλάμε για κυρία κατοικία τώρα, για κυρία κατοικία. Ναι. Ακριβώς, ναι. Ενώ πριν ήταν 100.000. Μάλιστα. Και στην προστασία της πρώτης κατοικίας έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα για τους ευάλωτους. Δηλαδή, όσοι θέλουν να έχουν προστασία και ανήκουν στους ευάλωτους, μπορεί η αντικειμενική αξία του ακινήτου τους να ήταν 120.000, να έχει πάει 121.000 και να μην προστατεύεται η κατοικία του. Και να μην λαμβάνουν και το επίδομα. Πώς ρυθμίστηκε τώρα. Δεν έχει ρυθμιστεί. Ούτε άρα. Δεν έχει ρυθμιστεί. Είναι μεγάλο το θέμα. Είναι μεγάλο το θέμα και το αποκαλύπτετε εδώ στο Real FM και οι δυο σας. Γιατί μεν προστασία της πρώτης κατοικίας. Ακριβώς, η Κατερίνα Φραγκάκη. Για τα δε επιδόματα, πόσο επηρεάζει η αύξηση των αντικειμενικών αξιών και πόσο οδηγεί στην απώλεια είτε επιδομάτων θέρμανσης είτε άλλων επιδομάτων. Αυτό μας το εξηγεί ο Μαρίνος Αμπελιώτης. Άρα πρέπει να γίνει κάτι που να μην οδηγεί ανθρώπους να χάνουν επιδόματα ή προστασία πρώτης κατοικίας εξαιτίας της αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Άρα να αυξηθούν και τα όρια, τα κριτήρια, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν όσοι είχαν ήδη. Ναι, αλλά έτσι όπως μου το λέτε και οι δύο ειδικοί, εγώ απορώ γιατί δεν έχει γίνει ακόμη αυτό. Και εμείς απορούμε. Δηλαδή, τι θέλουμε, να πεταχτούν κάποιοι άνθρωποι έξω, είτε από την προστασία. Πρέπει να το ακούσουν, νομίζω. Και αν το ακούσουν, θεωρώ ότι. Είναι ευχής έργο που είσαστε και οι δύο σήμερα στην εκπομπή. Ευχής έργο που εδώ στο Real FM 97,8 είναι και η Κατερίνα Φραγκάκη. Και ο Μαρίνος Αμπελιώτης. Μαρίνο μου, πες μου πότε πέφτει, πότε πέφτει η επιταγή της ακρίβειας. Όταν λέω πέφτει, ενώ πέφτει το μαρούλι που λένε. Το ραβασάκι. Ναι. Το μαρούλι. Ραβασάκι είναι κακό συνήθως. Το μαρούλι είναι το καλό. Ναι. Το ραβασάκι είναι της εφορίας που λένε. Για πες πότε πέφτει το μαρούλι. Περιμένουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τα Χριστούγεννα να το πάρουν διπλό κιόλας. Ναι. 200 είναι και θα πάει 400 και θα φτάσει μέχρι 900 γιατί 100 ευρώ επιπλέον πηγαίνει για κάθε μέλος και 50 ευρώ. Ποιοι το παίρνουν αυτό το παίρνουν. Ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Θα πάρουν μέχρι και 900 ευρώ. Μέχρι και 900 ευρώ. Το αρχίζει από 1200 για το πρώτο εξάμεινο που σημαίνει περίπου 200 ευρώ το μήνα ότι φαίνεται ότι παίρνει, ότι έχει ως εισόδημα ο άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς θα παίρνουν ήδη 200 ευρώ το μήνα και το Χριστούγεννα θα πάρουν διπλό δώρο, θα πάρουν 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει. Συγγνώμη, αυτοί παίρνουν 200 ευρώ κάθε μήνα. Παίρνουν κάθε μήνα ακριβώς 200 ευρώ και τα Χριστούγεννα. Έξτρα. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι δικαιούχοι είναι αυτοί, δεν κατάλαβα, Μαρίνο μου. Είναι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Μάλιστα. Που αυτό το Χριστούγεννα θα το πάρουν διπλό. Δηλαδή, αντί να πάρουν 200 όπως παίρνουν κάθε μήνα, σε περίπτωση που παίρνουν 200, μπορεί να παίρνει κάποιο. Θα πάρουν 400 τα Χριστούγεννα. Θα πάρουν 400 ακριβώς. Όπως και αυτοί του Α21 που παίρνουν το επίδομα των τέκνων, θα πάρουν 1,5 επιπλέον. Δηλαδή, θα πάρουν 1,5 επιπλέον πάλι τα Χριστούγεννα. Και κάποιοι άλλοι δεν έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια εκείνων που θα πάρουν επιταγή κατά τη ακρίβεια. Ακριβώς. Είναι και οι χαμηλοσταξιούχοι, είναι και οι άνεργοι, είναι και. Που έχουν. Θύμησε μου, πόσα εκατομμύρια, ένα-ενάμιση εκατομμύριο άνθρωποι, πώς θα πάρουν την επιταγή της ακρίβειας. Περίπου 1,2 εκατομμύρια. 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν δηλαδή επιταγή κατά της ακρίβειας, να το πούμε. Κατά της ακρίβειας, το οποίο θα χορηγηθεί το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο θα δοθεί αυτή. Όπως είχε χορηγηθεί και τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνε λίγο υπομονή να πάμε σε διαφημίσεις και θα σε χρειαστώ λίγο ακόμη μέχρι να σε αποδεσμεύσω εντελώς, γιατί δεν μας είπες για τα εκπτωτικά κουπόνια σε 200.000 νοικοκυριά για την αγορά των νέων ηλεκτρικών συσκευών. Να το πούμε και αυτό σε λίγο και μετά να σε αποδεσμεύσουμε. Εντάξει, Μαρίνο μου. Εννοείται. Ευχαριστώ.
Εδώ είμαστε στον Real FM 97,8. Ο Δημήτρης Μάρκος στο μικρόφωνο, η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο, η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Φράνσις Παράσχη, να το πω σωστά το όνομα. Μαζί μου είναι η Κατερίνα Φραγκάκη. Ο Μαρίνος Αμπελιώτης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν του δώσω πάλι το λόγο, να θυμίσω γρήγορα τον διαγωνισμό μας, γιατί και αυτό επίδομα είναι, Κατερίνα μου. Επίδομα είναι. Ειδικά το δεύτερο δώρο είναι ξεκάθαρα επίδομα. Το δεύτερο δώρο, και ξεκινάω πρώτη φορά από το δεύτερο, είναι μια δωρεπιταγή των 50 ευρώ από τα αρτοζαχαροπλαστεία Επιρώτικο. Και για τον ίδιο νικητή ή νικήτρια, άλλη μια δωρεπιταγή των 50 ευρώ που είναι από το κατάστημα με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, με ό,τι έχει σχέση με φωτισμό γενικότερα και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, το κατάστημα Καθιάς στην οδό Ομήρου 54 στο κέντρο της Νέας Σμύρνης, για να αλλάξετε ή μπορείτε να πάρετε κάτι άλλο, έτσι. Εγώ λέω όμως τι προτείνω, να αλλάξετε όλες τις λάμπες σας σε LED και οικονομικές και να δείτε τους λογαριασμούς να ξεφουσκώνουν. Βάζοντας LED. Όλοι οι ηλεκτρολόγοι λένε αλλάξτε τις συμβατικές λάμπες που καίνε πάρα πολύ σε LED. Και εμείς σας δίνουμε μια δωρεπιταγή των 50 ευρώ από το κατάστημα Καφιάς. Το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Περάκης με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Fast Ferries. Για να δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο, μπείτε στο hotelperakis.com και για τα δρομολόγια της Fast Ferries που αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Νάξο. Εσείς θα πάτε στην Άνδρο σε 2 ώρες στο ξενοδοχείο Περάκης. Δείτε τα στο fastferries.com.gr. Real κενό δώρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Τα λέω γρήγορα για να προλάβουμε να πάμε στο Μαρίνο Αμπελιώτη. Μαρίνο μου. Ναι, καλησπέρα. Αυτά είναι επιδόματα, βλέπεις. 50 ευρώ πας στα αρτοζαχαροπλαστεία και σηκώνεις το μαγαζί ολόκληρο. Και ξενοδοχείο. Και ξενοδοχείο και λάμπες. Και λάμπες, αλλάζει και τις λάμπες. Ειδικά η LED αυτή τη στιγμή είναι θέμα επιβίωσης. Μπράβο, να γιάσει το στόμα σου. Επιτέλους ένας άνθρωπος που το λέει όπως είναι. Μα μου το λένε οι ηλεκτρολόγοι. Αν δεν αλλάξεις τις λάμπες σε LED, τότε τι κάθεσαι και λες και σου ότι σου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος πολύ παραπάνω. Έχεις βάλει τα χεράκια σου και έχεις βάλει τα ματάκια σου. Έτσι. Ακριβώς. Και εννοείται ότι με τα νέα μέτρα που η επιδότηση θα χαμηλώνει όσο περισσότερο χαμηλότερη κατανάλωση έχουμε και φτάνει και ξεπερνάει το 15%. Νομίζω. Μπράβο. Οι λάμπες LED αυτή τη στιγμή θα βοηθήσουν να πάρει και επιδότηση και χαμηλότερο ρεύμα. Να πάρουν και την έκπτωση. Κατανάλωση. Να πάρουν και την έκπτωση, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για επιδοτήσεις και εκπτώσεις, έρχονται εκπτωτικά κουπόνια σε 200.000 νοικοκυριά για αγορά νέων ηλεκτρικών συσκευών. Τι είναι αυτό πάλι? Αυτό, αν θυμάσαι, τον Ιούνιο περίπου είχε δοθεί σε άλλους 200.000 δικαιούχους το λεγόμενο ανακυκλώνω αλλάζω συσκευή που έπαιρνες καινούργιες συσκευές. Κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύχτες μέχρι 3 συσκευές και αντάλλαζες τις δικές σου τις παλιές. Σωστά. Γι' αυτό ουσιαστικά έπρεπε μέχρι 16 Σεπτεμβρίου να έχεις πάρει τη συσκευή και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να έχεις παραδώσει την παλιά συσκευή. Πλέον δόθηκε παράταση. Έχει πάει μέχρι 1η Νοεμβρίου να δώσεις την παλιά σου συσκευή και να πάρεις και την καινούρια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί δικαιούχοι οι οποίοι έχουν εγκριθεί αλλά δεν το έχουν κάνει ακόμα. Ναι, τώρα μιλάμε όμως για νέους δικαιούχους. Ακριβώς. Μιλάμε για 200.000 νέους δικαιούχους του προγράμματος που περιγράφεις ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή. Ακριβώς, επειδή είχαν κάνει περίπου 800.000 άτομα αιτήσεις. Ήταν sold out εκείνη τη στιγμή και είχαν εγκριθεί μόνο οι 200.000, δηλαδή περίπου 600.000 άτομα έμειναν έξω από το πρόγραμμα. Ναι. Αυξήθηκαν οι θέσεις και δώσανε σε άλλους 200.000 δικαιούχους το δικαίωμα να κάνουν την αίτησή τους και να αλλάξουν την παλιά συσκευή και να πάρουν την καινούρια, η οποία εννοείται θα τους βοηθήσει κατά κύριο λόγο στην εξοικονόμηση του ρεύματος. Αυτό ουσιαστικά θα τους δώσει μια έκπτωση της τάξης του 30-50%, που σημαίνει ότι όσο χαμηλότερο εισόδημα παίρνεις, που πιο συγκεκριμένα, άμα παίρνεις σε επίδοση που παίρνεις κάτω από 5.000 εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση θα λάβεις. Γιατί παίζουν σε αυτά ρόλο και τα εισοδηματικά κριτήρια και το κατά πόσο σωστή είναι η συσκευή, η παλιά που δίνεις. Δηλαδή, όσο καλύτερη είναι η παλιά συσκευή που δίνεις, τόσο περισσότερη μόρια παίρνεις και μεγαλύτερη έκπτωση παίρνεις. Μάλιστα. Εκτός αυτού, κάτι τελευταίο. Παρακαλώ, βεβαίως. Έρχονται και στις επιχειρήσεις νέο εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις. Μπράβο, Μαρίνο, μπράβο. Στα 360 εκατομμύρια είναι αυτή η αναβάθμιση και θα αφορά κυρίως κτηριακά από θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως ο τουρισμός, οι υπηρεσίες και άλλοι κλάδοι που θα δοθεί αυτό τον Οκτώβριο. Και όπως επίσης εκτός από το εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις, θα δοθεί και αλλάζω συσκευή. Το ανακυκλώνω αλλάζω συσκευή που είναι τώρα για τους δικαιούχους, για τα φυσικά πρόσωπα. Θα πάει και στις επιχειρήσεις αυτό. Είναι γιατί υπάρχει τόσο επαγγελματικός εξοπλισμός. Πρέπει να αλλάχθει και αυτός. Μπαίνει σε μια επιχείρηση και το κλιματιστικό είναι από την εποχή του ΝΟΕ. Γι' αυτό δεν είναι κλιματιστικό τώρα. Όχι. Και οι άνθρωποι τι να κάνουν, εφόσον θέλουν να επιβιώσουν και οι επιχείρησή του, δεν μπορούν να πάρουν κάποια καινούργια
κάποιο καινούριο μηχάνημα, κάποιο καινούριο εξοπλισμό. Οπότε αυτό θα τους βοηθήσει και για την εξοικονόμηση της κατανάλωσης του ρεύματος και για να πάρουν νέα συσκευή, για να αποδίδει και καλύτερη η καινούργια συσκευή τους. Λοιπόν, αυτό Μαρίνο. Το πρόγραμμα θα είναι περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα. Καλό Σαββατοκύριακο, εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό μήνα. Και αν πας και στην πατρίδα που ακούω ότι θα πας στην Κίμη, θα φύγεις τώρα μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Δώσε φιλιά στην πατρίδα μας στην Κίμη, στην πανέμορφη Κίμη Ευβίας. Και ένα φιλί στον πατέρα, στον Βαγγέλη Αμπελιώτη θα δώσεις. Θα φέρω, όταν σας δω, θα φέρω και μπακλαβάδες κουμιώτικους και ευθύκα. Εμένα μου φέρε ο ξάδερφός μου, ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Μάρκος. Ο Γιάννης ο Μάρκος, που το σπίτι του είναι εκεί κοντά στο νοσοκομείο της Κίμης, κάτι ξερά σίκα που τα φτιάξε με τη βασιλική τη θεία μου, τη μαμά του, που γλύφω και τα δάχτυλά μου. Η Κίμη είναι στα σίκα, top. Είναι η καλύτερη. Και στα αμυγδαλωτά και στους μπακλαβάδες και στα σίκα, αξίζει να πάτε ένα Σαββατοκύριακο μόνο και μόνο για να φάτε στην Κίμη. Και φρέσκο ψάρι, τον τοπικό μπαλάπα. Ρωτήστε τον Βαγγέλη Αμπελιώτη που είναι στον Κουτέλο, θα σας τα πει όλα. Γεια σου, Μαρίνο μου, γεια σου. Καλό μήνα και στην Κατερίνα και στο Δημήτρη, φιλιά. Γεια, γεια χαρά, γεια. Τι νομίζεις, κυρία Φραγκάκη, μόνο εσύ έχεις ωραία πατρίδα? Επειδή, κυρία Φραγκάκη, μου καυχιέται συνέχεια για τη Μεθόνη ή για την Κορώνη. Πού είσαι? Κορώνη, μπερδεύτηκε. Είναι αντίπαλοι, είσαστε? Δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά και είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι ακόμα πιο ωραία από τη Μεθόνη. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι πολύ ωραία η Κορώνη. Πώς να το κάνουμε? Πιο ωραία τη Μεθόνη. Κοίτα να δεις. Εγώ είμαι συγκεκριμένα να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εντάξει. Λέμε όλοι είμαστε από την Αθήνα κτλ. Εγώ σου λέω είμαι από την Κορώνη. Έχω μπάρμπα στην Κορώνη, αλλά είμαι από το Χαρακοπιό. Πριν μπούμε στην Κορώνη, υπάρχει ένα τεράστιο χωριό, έτσι το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον που είμαστε από εκεί, που λέγεται Χαρακοπιό. Χαρακοπιό. Θα περάσετε από εκεί πρώτα και μετά θα πάτε στην Κορώνη και θα ξέρετε ότι εγώ είμαι από εκεί, από το Χαρακοπιό. Μπορούμε να κάνουμε ένα debate οι δυο μας τώρα? Έλα, να μου πεις δηλαδή. Εμείς, σου είπα, η Κίμη έχει ξερά σίκα και σίκα φρέσκα. Τι γιατί έχετε? Εμείς στην Καλαμάτα δεν έχουμε σίκα. Όπα, είσαι Χαρακοπιό, εσύ δεν είσαι Καλαμάτα. Ο πατέρας μου έχει γεννηθεί στην Καλαμάτα. Ένα λεπτό. Θες να αρχίσω να μιλάω για όλη την Εύβοια? Είπαμε Κίμη εναντίον Κορώνης τώρα. Το debate, μη μου το πηγαίνει. Τώρα θες να σου πω για λάδι. Ναι. Υπάρχει το λάδι. Της Κορώνης. Της Κορώνης. Όχι της Καλαμάτας. Το καλύτερο. Ναι. Το καλύτερο. Ωραία, εμείς έχουμε φοβερά αμυγδαλωτά. Εσείς τι άλλο έχετε? Έχετε λάδι. Εμείς έχουμε λαλάγκια. Έχετε εσείς λαλάγκια? Τι είναι τα λαλάγκια? Τι είναι τα λαλάγκια? Δεν έχεις φάει λαλάγκια? Όχι, μου φέρες ποτέ. Να πάρεις φέτα με λαλάγκια, ντομάτα. Τι λαλάγκια, το λαλάγκι. Το λαλάγκι είναι μια ζύμη που την τηγανίζουν. Το λαλάγκι το εξωγείο. Δεν μπορεί να μην έχεις δοκιμάσει λαλάγκια. Ναι, ναι. Είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Μια ζύμη που την τηγανίζουν. Λίγο παχυντικό βέβαια, αλλά το τρώμε και κάνουμε έτσι. Το έχουμε. Τηγανοψώματα στην Κίμη. Σαν τηγανόψωμα. Άσε τώρα. Σαν. Είδε τι πε. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Είσαι δικηγόρο, θα περιμένει να ακού κιόλα. Το λαλάκι λοιπόν. Το είναι λα... πιο ωραίο. Είναι, σαν... είναι πιο ωραίο και από τις μάνες. Μην πάρω τον Αμπελιώτη πάνω τώρα. Και... πάρ' τον αλάκι. Δεν θα βρεις. Έχεις φάει τηγανόψωμο. 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 Έχω φάει. Πώς δεν έχω φάει. Αλλά τη... λαλάκι δεν έχεις φάει και έχεις... δεν ξέρεις τι χάνεις. Έχεις φάει τηγανόψωμο από τη θεία μου την Πολυάνθη? Όχι. Εμένα από τη γιαγιά μου την Πέπη έχεις φάει. Τη γιαγιά μου την Πέπη. Βάλε λίγο μουσική γιατί θα το τερματίσουμε. Κάπου πρέπει να καταλήξουμε, Κατερίνα Φραγκάκη, γιατί καταρχάς μου άνοιξε η όρεξη επικίνδυνα. Όχι, συνέχισε να δούμε ποιος θα κερδίσει. Ωραία, εμείς έχουμε φρέσκο ψάρι, το τοπικό μπαλά που λέμε. Ένα ψάρι σαν το σαργό, αλλά είναι της Κίμης μόνο, του Αιγαίου, της Εύβοιας εκεί. Λοιπόν, εμείς έχουμε φοβερούς ροφούς. Όλοι οι ψαροντουφεκάδες έρχονται στην Κορώνη. Στην Κορώνη και ψαρεύουν από μαγιάτικα ψάρια. Ωραία. Ροφούς. Θα τη σβήσω τώρα. Συναγρίδες. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Για πες. Εμείς έχουμε τον Παπα-Νικολάου που ανακάλυψε το test pap. Τι έχετε, κυρία, που πηγαίνετε όλες οι γυναίκες. Το... κέρδισα. Και, εντάξει. Σε αυτό δεν μπορώ να πω όλες κάτι. Δεν μου έρχεται κάποιος επιστήμονας από την Κορώνη αυτή τη στιγμή. Γυναίκες, πρέπει... Στο Βεληνικές του Παπα-Νικολάου. Όλες οι γυναίκες πρέπει να ευγνωμονείτε την Κίμη Ευβία στην συγνώμη. Πατρίδα μου. Τόπο καταγωγής του μεγάλου Παπα-Νικολάου, χάρη στον οποίο κάνετε τεστ παπ και σώζετε ένα τη ζωή σας. Ένα λεπτό. Εσύ μου είπες να κάνουμε διαγωνισμό για προϊόντα τοπικά. Και τώρα μου λες για το τεστ παπ. Λοιπόν, πάμε πάλι στο διαγωνισμό μας. Εμείς έχουμε πάλι, φοβερό παστέλι. Εσείς τι έχετε? Παστίτσια. Κόλλαγε με το παστέλι. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να πω για το διαγωνισμό. Έπες. Να πω για το διαγωνισμό, γιατί εντάξει. Ισοπαλία, το λύγουμε. Ισοπαλία, εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Κίμη, Κορώνη, σημειώσατε Χ. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη.
Ελπίζω να σας κρατήσαμε παρέα αυτά τα 5 λεπτά. Πολύ ωραίο με το διάλογο μας με την Κατερίνα. Ήταν λίγο σπαρταριστός, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε στο τέλος στα πιο σοβαρά και δυστυχώς άσχημα θέματα. Και ήθελα λίγο να το σπάσουμε, Κατερίνα μου. Και βέβαια. Το σπάσαμε εγώ και εσύ με τη ραδιοφωνική μας χημεία. Θέλω να πιστεύω με τον καλύτερο τρόπο. Το καταλαβαίνω και από το χαμόγελο της Μαρίας Χριστοδούλου. Άμα περνάει καλά η Μαρία, περνάμε όλοι καλά. Να θυμίσω το διαγωνισμό, αφού η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Να πω λοιπόν ότι αύριο κληρώνουμε τριήμερο στην Άνδρο, ονειρεμένο, με τα πάντα πληρωμένα, Κατερίνα μου, δηλαδή και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πήγαινε έλα με αυτοκίνητο. Μεγάλο έξοδο. Πάρα πολύ μεγάλο. Μεγάλο έξοδο για κάποιον ο οποίος δεν θα πήγαινε ένα Σαββατοκύριακο έτσι για να περάσει καλά, αν δεν είχε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν θα μπαίνει στη διαδικασία. Θα πρέπει να έχεις σοβαρό λόγο για να πας και να τα πληρώσεις. Εμείς σας τα κάνουμε δώρο λοιπόν. Τα κάνει η Fast Ferries. fastferries.com.gr και θα μείνετε στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, η θέα του οποίου από την ακτή Κυπρή στην Άνδρο που βρίσκεται είναι μία από τις καλύτερες της Ελλάδας γενικά. Βλέπει τους αλλεπάλληλους κολπίσκους και τα πλοία να πηγαίνουν και να έρχονται και τα τυρκουάζ νερά μπροστά. Είναι χάρμα η δέστε. Αυτό είναι το ένα δώρο, το τριήμερο στο ξενοδοχείο Περάκης, και το άλλο είναι δώρο επιταγή των 100 ευρώ για έναν τυχερό ή μια τυχερή. 50 ευρώ θα πάρει ο ίδιος τυχερός ή τυχερή από τάρτο ζαχαροπλαστία ή πυρότικο, ό,τι θέλει. Δηλαδή γλυκά, αλμυρά, σνακ, κολατσιά, φαγητό φρεσκομαγειρεμένο που έχουν στο υπηρώτικο. Και ο ίδιος τυχερός θα πάρει και 50 ευρώ δωρεπιταγή για το κέντρο lambas.gr, το κατάστημα καφιάς με φωτισμό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ό,τι θέλετε. Real κενό δώρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Real FM 97,8, ο Δημήτρης Μάρκος στο μικρόφωνο, η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο και η Φράνσις Παράσκης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Καλό μήνα σε όλες και όλους, ένας μήνας που ξεκίνησε ήδη με νέο διαγωνισμό, ένα τριήμερο για την Άνδρο και το ξενοδοχείο Περάκης. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε στο www.hotelperakis.com με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Fast Ferries, τα πλοία της οποίας αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφίνας καθημερινά για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Νάξο, παρακαλώ πολύ. Αυτό το δώρο είναι για τον ένα νικητή και το άλλο δώρο είναι ένα πακέτο δύο δωρεπιταγών των 50 ευρώ η κάθε μία. Η μεν πρώτη είναι για τα αρτοζαχαροπλαστεία υπηρώτικο των αδερφών Πέλεχα, όπου μπορείτε να την εξαργυρώσετε όπου θέλετε, σε όποια προϊόντα θέλετε, γλυκά ή αλμυρά ή ακόμη και σε φρεσκομαγειρεμένο φαγητό που τώρα τελευταία φτιάχνουν στα αρτοζαχαροπλαστεία υπηρώτικο. Το θεωρώ ότι το δώρο είναι σημαντικό για κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη αυτή την δωρεπιταγή. Ο ίδιος νικητής ή νικήτρια θα πάρει και 50 ευρώ από το κατάστημα Καφιάς, με γιώτα, Καφιάς, στη Νέα Σμύρνη. Ομήρου 54, κατάστημα με φωτισμό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για να πάρετε λάμπες LED, λέω εγώ τώρα, εσείς μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να πάρετε μπρίζες, μπαλαντέζες, ό,τι θέλετε, λάμπες LED και να κάνετε οικονομία στο σπίτι σας. Σας δίνουμε το κίνητρο με τη δωρεπιταγή των 50 ευρώ να αλλάξετε τις λάμπες σας και να κάνετε οικονομία. Real κενό δώρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Να σας πω ότι κυκλοφορεί πάρα πολύ δυνατή η Real News και αυτό το Σαββατοκύριακο, η αληθινή εφημερίδα. Καταρχάς, η κοινωνική προσφορά, την ξέρετε πια, είναι πολύ σημαντική. Τα 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar του Ομίλου Βερούκα για αγορές άνω των 20 ευρώ. Κατερίνα Φραγκάκη πάντα κοντά μου. Κατερίνα, θεωρώ αυτή την προσφορά του Νίκου Χατζηνικολάου, του Στέργιου Χατζηνικολάου και του εμπορικού μας τμήματος, το λέω, ότι είναι μια κοινωνική προσφορά πια, με την έννοια ότι συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Όντως, δεν είναι και εύκολο πράγμα να δίνεις στον αναγνώστη σου κάθε Κυριακή μία δωρεπιταγή των 5 ευρώ. Και βέβαια και με ένα τόσο μικρό τίμημα που πληρώνει κάποιος όταν λαμβάνει τη συγκεκριμένη ακόμη και με την έκδοση των 2 ευρώ. Βέβαια, ακόμα και με την έκδοση των 2 ευρώ. Δηλαδή ένα ζευγάρι, επειδή μιλούσαμε και για τα κοινωνικά πριν από λίγο με τον Μαρίνο Αμπελιώτη, ένα ζευγάρι παίρνει δύο εφημερίδες, λέω εγώ. Θα μου πεις, θα τις πάρει για να πάρει τα εκπτωτικά. Όχι. Διαβάζει ο καθένας τη δική του εφημερίδα, έτσι. Και παίρνουν ουσιαστικά και 10 ευρώ δωρεπιταγή. 10 ευρώ και πάνε και εξοδεύουν 40 στο σούπερ μάρκετ και πληρώνουν 30. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό να διαβάζουμε εφημερίδα. Εγώ θέλω να δώσω μεγάλη έμφαση σε αυτό, Δημήτρη μου. Ναι. Γιατί βλέπω ότι ειδικά οι νέες γενιές δεν διαβάζουν. Μόνο είναι κολλημένες
δυστυχώς με το κινητό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και σοβαρά ζητήματα έκφρασης στα νέα παιδιά. Εγώ θυμάμαι οι γονείς μας, μας λέγανε αν θέλετε να περάσετε στο πανεπιστήμιο θα διαβάζετε εφημερίδα. Ναι. Διαβάζαμε εφημερίδα και γράφαμε καλές εκθέσεις. Τώρα που είπες, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, είναι αναντικατάστατη η γνώση από την εφημερίδα, αναντικατάστατη, και βέβαια όταν τα θέματα φέρουν και την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου και των δημοσιογράφων που εργάζονται στο Real Group, νομίζω ότι εκεί πια ακόμα περισσότερο. Επειδή μίλησες για τα νέα παιδιά και για το κινητό, τι τάση είναι αυτή τώρα, Κατερίνα μου, με το revenge porn, πώς το λένε, που ένας με τον άλλον διαδίδει πορνογραφικό υλικό και γίνονται ομάδες και για να μπει σε αυτές, λέει, πρέπει και εσύ να στείλεις ένα βίντεο με πορνογραφικό υλικό, με μια πράξη που να έχει συντελεστεί δηλαδή και να συμμετείχε ακόμη και ανήλικοι. Ανήλικες συμμετέχουν, ανήλικες κοπέλες που τώρα είναι πια ενήλικες. Είναι μια λέλαπα, ναι, θα έλεγα. Ναι. Η οποία είναι αυτό, έχω τρελαθεί δηλαδή. Δεν... Όταν το παιδί είναι ανήλικο, δεν μπορεί να καταλάβει τη σημασία της πράξης του τις περισσότερες φορές. Σου λέει εντάξει, θα στείλω ένα βίντεο, το βγάλαμε εκεί πέρα με το φίλο μου κτλ. Ή αντίστοιχα. Μα στέλνουν τα αγόρια, λέτε, τα αγόρια, εκθέτοντας τις κοπέλες. Κάνοντας revenge porn. Μη γνωρίζοντας ουσιαστικά τι είναι αυτό που κάνουν. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια υπάρχει και δόλος, όπως λέμε στα νομικά, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις θα σου πω, το κάνουν και μη γνωρίζοντας τη βαρύτητα της πράξης τους και πόσο ουσιαστικά αυτό θα έχει απαξία σε μια ποινική εμπλοκή που μπορεί να έχουν και να μπλέξουν πάρα πολύ άσχημα. Τα θύματα τώρα, τα θύματα, πώς μπορούν να δικαιωθούν, τι μπορούν να αξιώσουν από τον θήτη, εκείνον που διακινεί αυτό το υλικό στο διαδίκτυο. Τα θύματα καταρχάς μπορούν να καταγγείλουν κατευθείαν αυτό το συμβάν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Έχει πλέον, όπως είπαμε, ναι, ποινική ευθύνη ο συγκεκριμένος δράστης της πράξης, και πέραν από αυτό μπορούν να αξιώσουν και μεγάλες αποζημιώσεις για την τεράστια ηθική βλάβη που έχουν υποστεί από την προσβολή της προσωπικότητάς τους. Τα στέλνουν, λέει, απευθείας με μηνύματα, δεν τα διακινούν γενικά και ορίστως. Στέλνουν δηλαδή στους φίλους του θύματος, στις φίλες του θύματος, ξεφτιλίζοντας το θύμα στον στενό αλλά και ευρύτερο κύκλο, φιλικό, βέβαια, και οικογενειακό. Και θεωρώντας ότι αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά μαγιά και ότι με αυτόν τον τρόπο θα εκδικηθούν τη συγκεκριμένη κοπέλα, τη σύντροφό τους που για ένα χρονικό διάστημα ήταν μαζί, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά καταστρέφουν και το θύμα αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί πρέπει να ξέρουν ότι οι δικαστές θα εφαρμόσουν τον νόμο, θα έχουν βαριές, είναι αυστηρό ποινές. Το νομικό πλαίσιο όμως, Κατερίνα μου, ή πρέπει να είναι, κοίτα, αυστηρό πολύ. Το κύριο πρόβλημα... Κάπως πρέπει να φοβάσαι να τα κάνεις. Θεωρούν όλες ότι επειδή υπάρχει μια τριγωνικότητα, θα λέγαμε, ότι δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσουν. Και όμως να είναι βέβαιοι ότι αμέσως θα εντοπιστούν από την ελληνική αστυνομία, θα ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους και ουσιαστικά θα βρεθούν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Μάλιστα. Και μάλιστα, ας τα ακούνε αυτά, να δώσουν βαρύτητα και στο γεγονός ότι πέραν από τις ποινές που θα έχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, θα έχουν και βαρύτατες αποζημιώσεις, να το σκεφτούν και αυτό, που θα πρέπει να πληρώσουν τα θύματα. Εφόσον τα θύματα βέβαια κινηθούν νομικά εναντίον τους. Τα θύματα πρέπει να κινηθούν. Αυτό είναι το πρώτο πρέπει να κινηθούν. Να μην φοβούνται. Γιατί να φοβούνται? Μα τι να φοβάσαι όταν ήδη σε έχει ευτελήσει. Σε έχει ευτελήσει και νιώθεις ότι αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος ξέρει μια ιδιαίτερη στιγμή. Δεν αν πρέπει σιωπάς, να νιώθουν αν σιωπάς, τροπή. Αν σιωπάς, είναι σαν αποδέχεσαι αυτό που έχει συμβεί. Ακριβώς. Δεν πρέπει να νιώθουν τροπή. Πρέπει αμέσως να το καταγγείλουν και να είναι βέβαιες αυτές οι κοπέλες ότι μετά θα νιώσουν την ηθική δικαίωση. Τώρα με την ενδοοικογενειακή βία, για να προλάβουμε, έχουμε 2 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Σκοτώνει ο ένας τον άλλον, κυρίως οι άντρες τις γυναίκες τους. Γυναικοκτονίες. Τη μία μετά την άλλη. Αυτό φαινόμενο, αντί να περιορίζεται, εντείνεται και πραγματικά είναι σοκ ό,τι συμβαίνει στις μέρες μας. Χειρίζομαι πολλές τέτοιες υποθέσεις κακοποιητικών ανδρών που συμπεριφέρονται με αυτό. Δυστυχώς πολλές. Και θα σου πω ότι υπάρχουν και πολλά κενά. Ναι, ότι. Δίνουμε μάχη και την προηγούμενη εβδομάδα στα δικαστήρια. Μάλιστα αθωώθηκε κάποιος επειδή
επειδή με το σκεπτικό, ότι η γυναίκα αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμενε σε αυτό το σπίτι χωρίς να καταγγέλει το δράστη της κακοποιητικής συμπεριφοράς. Προφανώς φοβόταν, εκβιαζόταν. Φοβόταν, αυτό είπε η κοπέλα ουσιαστικά, αλλά δημιούργησε αμφιβολίες το γεγονός ότι έμενε με το παιδί της σε ένα σπίτι όπου ο συγκεκριμένος άντρας πήγε να τη λούσει με πετρέλαιο, ο συγκεκριμένος άντρας της είχε βγάλει καραμπίνα, την απειλούσε καθημερινά, τη χαστούκιζε. Παρόλα αυτά. Και τελικά δικαιώθηκε αυτό. Αθώθηκε αυτό. Αθώθηκε με αμφιβολίες βέβαια πάντα, και αλλά τι... δεν σημαίνει κάτι αυτό. Η κοπέλα αυτή αντιμετωπίζει αυτή το φόβο τώρα να καταδικαστεί για ψευδή καταμήνυση. Βέβαια, εντάξει, όταν υπάρχει αμφιβολία θα το δουν αυτό οι δικαστές. Μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ στο θύμα δηλαδή. Και αυτό. Βέβαια μπορεί. Εάν να γυρίσει. Και εφόσον είναι θύμα, όπως μου λες ότι είναι θύμα συγκεκριμένη. Γιατί το πρόβλημά μας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν ειδικοί ψυχολόγοι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή να δουν το θύμα, να δουν την ψυχοσύνθεσή του, να δουν την κατάσταση. Και του θήτη. Και του θήτη βεβαίως. Να τον ελέγξουν, να λέει αλήθεια. Να τον ελέγξουν τι λέει, για ποιο λόγο τα λέει όλα αυτά, ποιο ήταν το κίνητρο της πράξεώς του. Με αυτό, όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, αθώωσης ουσιαστικά τέτοιων δραστών, λένε τα θύματα, δεν θα πάω να μπλέξω. Και δυστυχώς κάποιες φορές μπορεί, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Μπορεί να φτάσουμε σε γυναικοκτονίες. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει οι δικαστές να τις βλέπουν ξανά και ξανά αυτές τις υποθέσεις. Οι δικαστές πρέπει να είναι και λίγο ψυχολόγοι. Πρέπει να είναι και ψυχολόγοι. Πέρα από έμπειροι δικαστές. Να έχουν ειδικές γνώσεις. Και πρέπει να δικάζουν πολύ έμπειροι άνθρωποι. Και ειδικά στο οικογενειακό δίκαιο. Mm-hmm. Θα σου πω ότι προχθές δίκασα μία περίπτωση με μία ενδοοικογενειακή βία. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Μητέρας και παιδιού. Και ευτυχώς με μειοψηφία, επειδή πάλι υπήρχαν κάποια σημεία τα οποία δεν ήταν ξεκάθαρα, θα έλεγα. Με μειοψηφία καταδικάστηκε ο συγκεκριμένος δράστης ενδοοικογενειακής βίας και κατά ενός παιδιού. Μάλιστα. Καταδικάστηκε τελικά αυτός. Αυτός καταδικάστηκε. Τι καταδίκη, τι καταδίκη. Υπήρχε και μειοψήφισε και η πρόεδρος, η οποία θα τον αθώνε λόγω αμφιβολιών. Σου λέω, είναι, αυτές οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερες και πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή από αυτά που είπες και ήταν πολύ ενδιαφέροντα πραγματικά. Εγώ συγκρατώ το ότι δεν πρέπει κάποιον άνθρωπο να βρίσκει αυτή η γυναίκα η οποία μένει και υπομένει όλα αυτά μες στο σπίτι, να του μιλήσει και εκείνος ο κάποιος πιο ψύχρεμος και εκτός αυτού του νοσηρού περιβάλλοντος να το καταγγέλει. Ακόμη και αν η γυναίκα δεν μπορεί, πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια επικοινωνία του θύματος με κάποιο έμπιστο πρόσωπο που θα τη βοηθήσει, το θύμα δηλαδή. Και με έναν δικηγόρο δηλαδή. Ναι, και με έναν δικηγόρο. Να πάνε ναι. σε έναν ειδικό ναι, αλλά, να τους βοηθήσει. Αλλά θα το κάνει αυτό αν βρει τον άνθρωπο στον οποίο θα εμπιστευτεί το πρόβλημά της. Σωστά. Δηλαδή σωστά. Να έρθει να το πει στον Δημήτρη, τον Μάρκο, και να πάει εκείνο στην Κατερίνα Φραγκάκη. Σωστά. Γιατί σωστά. Το θύμα ενδέχεται να μην μπορεί να πάει κατευθείαν στην Φραγκάκη. Να έχει τεράστιο φόβο. Βέβαια. Απλά πράγματα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κατερίνα μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Κατερίνα, έδωσες μια ξεχωριστή επνοή στην εκπομπή και σήμερα. Ήταν η Κατερίνα Φραγκάκη κοντά μου για μια ολόκληρη ώρα και πιάσαμε όλα τα θέματα και τα οικονομικά. Βγάλαμε και είδηση με τον Αμπελιώτη όσον αφορά στην αύξηση των αντικειμενικών αξιών που δημιουργεί προβλήματα και στην προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και στο πώς χάνουν τα επιδόματα οι πολίτες. Από τη Μαρία Χριστοδούλου, τον Δημήτρη Μάρκο και την Κατερίνα Φραγκάκη αλλά και τη Φράνσις Παράσχη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα. Γεια σας.